Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια ημέρα με πιο περιορισμένο έτσι άστατο καιρό. Θα έχουμε κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Σιγά σιγά αρχίζει και ευθύνει, έτσι θα λέγαμε, αυτός ο άστατος καιρός, αυτή η αστάθεια. Και έτσι λοιπόν από αύριο θα ζήσουμε πραγματικό ελληνικό καλοκαίρι στη χώρα μας με αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες. Θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 36 με 38 βαθμούς σε κλειστές περιοχές του υπηρετικού κορμού, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Αρκετή λοιπόν η ζέστη. Θα πρέπει όμως να δείξουμε και μία προσοχή, μιας και οι βοριάδες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Και αυτός βέβαια ο παράγοντας, σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνει ταυτόχρονα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αύριο μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ζέστη σε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα και οι δυνατοί βοριάδες οι οποίοι μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ και θα αυξάνουν βέβαια και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η αστάθεια περιορίζεται στο πιο βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας, δηλαδή προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου εκεί θα βγαίνουν εμπόρες και καταιγίδες μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα, τις απογευματινές δηλαδή ώρες. Έχει να κάνει με το κύμα το οποίο θα πλήξει και την Ιταλία μας. Έρχεται από την Ιταλία έτσι με αυτό το πολύ πολύ οι πολύ ζεστές ημέρες, να το πω διαφορετικά. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν ένα τμήμα της πολύ θερμής αέριας μάζας που φαίνεται ότι θα καλύψει μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου, θα επηρεάσει και την Ιταλία, ανεβάζοντας σημαντικά εκεί τη θερμοκρασία σε επίπεδα καύσωνα. Θα έχουμε εκεί δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ίσως εκεί δημιουργηθούν βέβαια και πολλήματα από αυτές τις αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Εμάς μας έρχεται ένα τμήμα αυτής της θερμής αέριας μάζας. Δεν θα καταφέρει να εκτονωθεί καθόλου την ένταση, με όλη δηλαδή, την ένταση προς την περιοχή μας. Και αυτό βέβαια το χρωστάμε, το μάλλον οφείλει, θα το πούμε καλύτερα, στα μελτέμια, στις αιτησίες, στους βοριάδες που θα πνέουν μέσα στο Αιγαίο, όπου θα εμποδίσουν κατά κάποιο τρόπο την περαιτέρω προς ανατολάς κίνηση αυτής της καυτής, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αέριας μάζας που προέρχεται βέβαια και από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Θα δούμε τώρα βέβαια γιατί με Κυριακή και Τρίτη φαίνεται να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, να υποχωρεί κατά κάποιο τρόπο ο υδράργυρος και να περιορίζεται η ζέστη προς τα πιο δυτικά τμήματα της χώρας μας και οι ενδείξεις θέλουν στα μέσα της άλλης εβδομάδας να ξανανεβαίνει ο υδράργυρος ίσως λίγο παραπάνω σε σχέση με τις αυριανές και μεταυριανές τιμές. Ίσως εκεί δηλαδή στα μέσα της άλλης εβδομάδας δούμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 38-39 βαθμούς. Mm. Θα το εξετάσουμε όμως και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να δούμε αν θα καταφέρει αυτή η πολύ θερμή αέρια μάζα από την περιοχή της Ιταλίας να κινηθεί πιο ανατολικά και βρει το δρόμο της βέβαια και επηρεάσει και τμήματα της χώρας. Ωραία. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Καλοκαίρι θέλαμε. Καλοκαίρι ήρθε. Πρέπει ωστόσο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο το μελτέμι. Μελτέμια που παραδοσιακά κλασικά από τον Ιούλη ξεκινάνε. Χρειάζεται προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, γιατί εξαιτίας αυτών των συνθήκων αυτός ο δείκτης σαφέστατα ανεβαίνει προς τα πάνω. Και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός. Τώρα φαντάζομαι ότι, γιατί σας διαβάζω και στο Facebook κύριε Μαρουσάκη όπως λέτε, ότι ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και όσο πάμε εκεί προς τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη ο υδράργυρος θα συνεχίσει να κινείται έτσι με υψηλές τιμές. Ακριβώς, είναι άλλωστε κάτι το οποίο το αναμέναμε τόσες ημέρες αυτό που κουβεντιάζουμε. Αυτός ο άστατος καιρός που προηγήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο έδωσε αρκετές βροχές, ένα άστατο έτσι καιρικό μοτίβο και βέβαια πιο χαμηλές θερμοκρασίες από τη μέση κλιματική τιμή. Πλέον οδεύουμε ολοένα και πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρεί η αστάθεια. Έχουμε βέβαια και τα μελτέμια τα οποία όπως πολύ σωστά τονίσατε από τη μία μας δροσίζουν, από την άλλη όμως αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα ο κίνδυνος για τις επόμενες αρκετές ημέρες θα είναι ναι μεν ύψιλες θερμοκρασίες, όχι βέβαια σε επίπεδο έτσι καύσωνα, τουλάχιστον με τα τελευταία στοιχεία δεν φαίνεται να βρισκόμαστε στα επίπεδα του καύσωνα. Θα είναι κάπως οι πιο αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά μέχρι εκεί και μεγάλη βέβαια προσοχή. Ο δεύτερος κίνδυνος θα είναι οι δυνατοί βοριάδες που θα αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.